Με κομμένη την ανάσα, ολόκληρη η Φίλιος παρακολουθεί τη σφοδρή επίθεση στην Ουκρανία και ταυτόχρονα την άτολμη στάση των ισχυρών του πλανήτη σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο τη στιγμή που οι βομβαρδισμοί θερίζουν αμάχους. Με σκληρούς χαρακτηρισμούς προς τη Ρωσία αντιδρά η Δύση, όμως η Ευρώπη εμφανίζεται για μία ακόμη φορά διαιρεμένη μπροστά στο ενδεχόμενο παντελούς αποκλεισμού της Μόσχας από το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κάτι που θα αποτελούσε ισχυρό πλήγμα και ξεκάθαρο μήνυμα. Ο ηγέτης της Ουκρανίας Ζελένσκι, πριν συμπληρωθεί το πρώτο 24ωρο της εισβολής, κάλεσε τον Βλαδιμίρ Πούτιν σε διάλογο για να σταματήσει, όπως είπε, η αιματοχυσία. Ενώ την ίδια στιγμή έστελνε μήνυμα στους ισχυρούς του πλανήτη ότι άφησαν μόνη της την Ουκρανία. Η Ουκρανία επιθυμεί ειρήνη και είναι έτοιμη για συνομιλίες με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης ενός ουδέτερου καθεστώτος σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, όπως δήλωσε στο Reuters στενός συνεργάτης του Ουκρανού Προέδρου. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ανέλαβε να απαντήσει στις εκκλήσεις του Ουκρανού Προέδρου για διάλογο και διαπραγματεύσεις. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι στόχος της εισβολής της χώρας του στην Ουκρανία είναι να απελευθερωθούν οι Ουκρανοί από την καταπίεση, ενώ συμπλήρωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για συνομιλίες όταν ο Ουκρανικός στρατός σταματήσει να πολεμά. Рано чи пізно говорити з нами, говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше розмова почнеться, тим меншими будуть. Ο Γάλλος πρόεδρος ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που έσπευσε να επικοινωνήσει με τον Βλαδιμίρ Πούτιν, ζητώντας άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών. Αμέσως μετά εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταπόκρισης. J'ai à la fois passé ce message de la France à la Fédération de Russie de manière claire, et j'ai aussi transmis ce message du président ukrainien au président russe. Η χθεσινή έκτακτη σύνοδος κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών απέτυχε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε το πακέτο των light κυρώσεων που αποφάσισε τελικά η σύνοδος κορυφής, διακόπτοντας την πρόσβαση στην κεφαλαία αγορά για τις ρωσικές τράπεζες. This package includes financial sanctions that cut Russia's access to the most important capital markets. We're now targeting 70% of the Russian banking market, but also key state-owned companies, including the field of defense. Η Γερμανία και σειρά χωρών με ενεργειακή εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αντιστάθηκαν στεναρά στην επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων. Ο πρόεδρος Biden προειδοποίησε ότι όποια χώρα συνταχθεί με τη Ρωσία θα μπει σε καθεστώς διεθνούς απομόνωσης, όπως αυτό στο οποίο βρίσκεται τώρα ο Βλαδιμίρ Πούτιν. And Putin's aggression against Ukraine will end up costing Russia dearly economically and strategically. We will make sure of that. Any nation that countenances Russia's naked aggression against Ukraine will be stained by association.